Η πρόσκληση του Υπουργείου Παιδεία για ξεχωριστέ συναντήσει με τι τρει εκπαιδευτικέ οργανώσει την ερχόμενη Δευτέρα παραμένει ανοιχτή. Οι συνδικαλιστέ, ωστόσο, ζητούν με επιστολή του προ τον Κώστα Χαμπιαούρη, όπω η συνάντηση γίνει κοινή, αφού όπω υποστηρίζουν τα θέματα τη τελέχωση, τη ασφάλεια και υγεία, τη βία και τη παραβατικότητα που θέλουν να συζητήσουν έχουν μία συνάφεια και στι τρει βαθμίδε. Δεν θέλουμε να πάμε ξεχωριστέ συναντήσει και να είναι αόριστη η τη συνάντηση με το Υπουργείο. Να ξέρουμε ποια θέματα θα δούμε. Θεωρούμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Την ίδια ώρα οι μαθητέ τη μέση εκπαίδευση εξετάζουν τη λήψη μέτρων, εκφράζοντα με αυτόν τον τρόπο την διαφωνία του για την εφαρμογή των εξετάσεων ανατετράμινο στα γυμνάσια και στα λύκεια. Η ενημέρωση που έλαβαν οι μαθητέ από το Υπουργείο δεν του ικανοποίησε και την ερχόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να δούμε του μαθητέ να απέχουν από τα μαθήματα. Σύμφωνα με πληροφορίε, τα μέτρα αναμένεται να είναι κλιμακωτά. Η συζήτηση στη ΜΕΠΕΗ για τα εργασιακά θέματα που απασχολούν του εκπαιδευτικού θα συνεχιστεί και σε επόμενη συνεδρία τι επόμενε μέρε. Τη σημερινή συνάντηση πέραν των θεμάτων για τον υπεύθυνο τμήματο και την ανάληψη εξοδιδακτικών καθηκόντων απασχόλησε και το θέμα των εισφορών του ΓΕΣΥ. Οι εκπαιδευτικοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή η διπλή συνεισφορά, αυτή δηλαδή του 1,7% για το ΓΕΣΥ και η παράλληλη αποκοπή για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 1,5% που ισχύει σήμερα.